Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση τους διοργανωτές που μου δίνει και την ευκαιρία να είμαι απόψε μαζί σας εδώ. Η σελίδα του πρώτου θέματος χτες στο Facebook. Πηχαίος τίτλος. Βίντεο. Δείτε το Βίτσα να υπόσχεται ηθαγένεια στην πακιστανική κοινότητα. Υπότιτλος. Εισαγωγικά. Ομιλία και δεσμεύσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής σε εκδήλωση της πακιστανικής κοινότητας Αθήνας. Ξανά εισαγωγικά. Θα ήθελα να μιλάω ουρντού, ώστε να σας δείξω και το πάθος αυτών που θέλω να σας πω, αλλά δυστυχώς θα τα πω ελληνικά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είπε και δεσμεύτηκε να πάει στο Ισλαμαμπάντ για να λύσει τα προβλήματα των οικογενειακών επανενώσεων. Κλείνουν τα αρχικά εισαγωγικά. Πόσες ακροδεξίες αντιλήψεις, ενδεδειμένες με το μανδύα της ψευδοδημοσιογραφίας, μπορούν να χωρέσουν σε μια ανάρτηση. Από την άλλη, οι αντιδράσεις που μάζεψε αυτό το post. 650 θυμός, 150 γέλιο, 120 likes. Ο κίνδυνος του φασισμού που ελοχεύει μετρήσιμος και ορατός εδώ, σε μια και μόνο ανάρτηση. Από τις χιλιάδες που δημοσιεύονται σε εκατοντάδες μέσα κάθε μέρα. Αλλά η ακροδεξία, ο φασισμός, κακά τα ψέματα, δεν έρχεται μόνος. Πολλά από τα σημερινά δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, κυκλοφορούν σε συσκευασία 2-1. Πρόκειται δηλαδή είτε για νεοφιλελεύθερα κόμματα με ακροδεξιά εθνικιστική ρητορική, είτε για ακροδεξιά κόμματα με αμιγώς νεοφιλελεύθερη οικονομική πρόταση. Αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει καθόλου, δεδομένου ότι απορρεί από τις ίδιες αντιφάσεις του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Και υπάρχει λογική εξήγηση. Γράφει συγκεκριμένα ο David Harvey στο βιβλίο του «Νεοφιλελευθερισμός, ιστορία και παρόν». Ο αυταρχισμός που εμπεριέχεται στην επιβολή της αγοράς δεν εναρμονίζεται με τα ιδανικά των ατομικών ελευθεριών. Και εκεί ακριβώς είναι το σημείο όπου ο νεοφιλελευθερισμός έρχεται σε αντίθεση με τον κλασικό φιλελευθερισμό, ο οποίος έχει ένα καθαρό πολιτικό σκέλος που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Και αυτά τα δικαιώματα η αριστερά, και ίσως μόνο η αριστερά, από πολύ παλιά υποστήριξε. Είναι γεγονός πως ο νεοφιλελευθερισμός κατρακυλά περισσότερο προς τον αυταρχισμό, αποκαλύπτοντας τις αντιδημοκρατικές του αποχρώσεις, γιατί πάσχει από ιδεολειψία. Πάλι σε αντίθεση με τον παλιό φιλελευθερισμό, την επιβολή της πρωτοκαθεδρίας της αγοράς με κάθε κόστος. Από το Ρίγκαν και τη Θάτσερ, τους πιονιέρους του παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και τους εγχώριους Σαμαρά και Μητσοτάκη, τα μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι λίγο πολύ κοινά. Είναι οι απονομιμοποιημένες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις χωρίς ίχνος λαϊκού ερίσματος. Ανέτειες ιδιωτικοποιήσεις, ακόμη και κερδοφόρων κρατικών επιχειρήσεων, αθρώες απολύσεις, οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, κατακόρυφη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, άρνηση των δημοσίων πολιτικών και του κοινωνικού κράτους. Επίσης, οι νεοφιλελεύθεροι καταφέρονται συλλήβδιν ενάντια στα συνδικάτα, τις συλλογικές συμβάσεις, το εργατικό δίκαιο, ενώ η δημόσια περιουσία, η οποία θεωρείται βάρος γενικά, παραδίδεται με διάφορους τρόπους στον ιδιωτικό τομέα. Και ας μην μπερδευόμαστε. Είναι άλλο να σου επιβάλλονται τέτοια μέτρα έξωθεν και άλλο να τα πρεσβεύεις από μόνος σου και να τα προωθείς. Είναι γνωστό πως η παραδοσιακή φιλελεύθερη θεωρία δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι τους εθνικιστικούς παροξισμούς. Και αυτό γιατί θεωρούσε πως εμποδίζουν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Ο νεοφιλελευθερισμός, ωστόσο, δεν διστάζει να συμπλέξει τη μεταρρυθμιστική ρητορία με την πατριωτοκαπηλεία. Θυμίζω τη Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία με τον πόλεμο στα Φόκλαντς, αλλά και με την αγωνιστική της στάση ενάντια στην τότε ΕΟΚ, επικαλέστηκε τα εθνικιστικά αισθήματα των Βρετανών, προκειμένου να συγκεντρώσει υποστήριξη υπέρ του νεοφιλελεύθερου προγράμματός της. Το βλέπουμε σε εμάς σήμερα, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει φορέσει τη βολική φορεσιά του Μακεδονομάχου και εμφανίζεται ως ο απανταχού προασπιστής των εθνικών δικαίων ενάντια στους απάτριδες νεοκομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Απάτριδες νεοκομμουνιστές που επιτελούν ωστόσο τις νεοφιλελεύθερες επιταγές των Βρυξελών κατά γράμμα.
Και ας είναι τόσες οι αντιφάσεις αυτής της αντιπολιτευτικής γραμμής που την ακυρώνουν εξ ολοκλήρου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει λευκή επιταγή στην ακροδεξιά συνιστόσα της, δηλαδή τους Βορύδη, Γεωργιάδη και λοιπούς, να συμπεριφέρονται σαν να είναι οι πραγματικοί κάτοχοι του μαγαζιού. Είναι η βιτρίνα και η ουσία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Νεοφιλελευθερισμός, αυταρχισμός και εθνικισμός δεν είναι καθόλου αλληλοαποκλειόμενες έννοιες, αλλά συμπληρωματικές. Σε αυτό το νέο μόρφωμα θα περίμενε κάποιος ορθολογικά σκεπτόμενος να αντιδράσει το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Όμως, δυστυχώς, όχι. Ο ψήμος από την ύστερη περίοδο της κρίσης, κυρίως και έπειτα, εμφανίστηκε ένας απροσδόκητος σύμμαχος για τους Σαμαρό-Γεωργιάδηδες, ο αριστερός Γενίτσαρος. Μια πράγματι περίεργη περίπτωση πολιτικού όντος που χρήζει ψυχολογικής διερεύνησης. Καταρχάς, ο αριστερός Γενίτσαρος έχει το κύρος του παλιού αριστερού που μεταμελήθηκε και άρα ξέρει τα πράγματα από μέσα. Κατέχει συνήθως ρόλο συμπροταγωνιστή στα πάνελ των αντιπολιτευόμενων καναλιών, πλασάρεται συχνά πικρά σαν στα σαλόνια των αντικυβερνητικών εφημερίδων, προβάλλεται φάτσα μόστρα στις σελίδες του διαδικτύου που διαλαλούν την αντισύριζα πραγμάτια τους, με κάθε ευκαιρία πραγματική ή μη τις περισσότερες φορές. Ο αντισυριζαϊσμός του έχει πλέον μεταβληθεί σε μια καθημερινή ψύχωση, σε ένα καθαρό ψυχολογικό σύμπλεγμα. Ενώ φαινομενικά ομοίοι στην ομόνια της κοινωνίας, ψέγοντας τον πρώιμο ΣΥΡΙΖΑ για τις διχαστικές κορώνες του, την ίδια στιγμή τον προβάλλει ψυχολογικά, γιατί είναι αυτός ο ίδιος που καλλιεργεί ένα νέο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι μας κυβερνούν οι Μαδούροι, οι Σταλινοφασίστες, τα ορφανά του Πολπότ. Ένα τμήμα των γενιτσαροποιημένων αριστερών, έχοντας βγει προκαιρού από την πολιτική ντουλάπα, δηλώνει ανοιχτά και δίχως ίχνος συστολής ότι συντάσσεται με το Μητσοτάκη. Σε αυτόν βλέπουν την αστική καταγωγή και την άριστη μόρφωση, το πεντιγκρί. Στο Γεωργιάδη εργατικότητα και στο πραγματικό alter ego τους, τον μεταμελημένο Βορύδη, που έρχεται από την αντίθετη από αυτούς κατεύθυνση, βλέπουν σοβαρότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των καιρών. Ένα άλλο τμήμα τους, πιο συγκρατημένο, δηλώνει κοινάλ. Αν και εφόσον, βέβαια, η γεννηματά ακολουθήσει τους προκατόχους της και αποτελέσει προθήμος τον απαραίτητο εταίρο στη Νέα Δημοκρατία, στη νέα συγκυβέρνηση που επαγγέλλονται. Αν πάλι κάποιος σοβαρός κεντροαριστερός τολμήσει να ψελίσει έστω και κάτι στοιχειωδώς θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα ή τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως λίγο πριν ο κύριος Αλιβιζάτος, με τη ρομφαία της δίκης οργής τους, τον κατακεραυνώνουν και τον αποδομούν. Και ας τον είχαν σημαία μέχρι πρότιμος. Αυτού του τύπου ο αριστερός εισαγωγικά σε πλήρη αντίφαση με τα νιάτα του, τα νιάτα στα οποία συνήθως εμπνεύστηκε από όλες τις εκφάνσεις του αριστερού διεθνισμού, από την υποστήριξη του Δημοκρατικού Στρατού και τους Σλαβομακεδόνες μαχητές του, μέχρι το ΜΑΟ και το Τσε Γκεβάρα, σήμερα θεωρεί ότι η απολύτως πραγματιστική και εποφελέστατη για τα εθνικά συμφέροντα Συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοτική ή τουλάχιστον επιζήμια. Επιμένει και οραματίζεται το βενιζέλιο δόγμα της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ σε ερχόμενες εκλογές ή παθαίνει πράγματι ονείροξη με το ενδεχόμενο της εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ από το πολιτικό πεδίο. Δεν χρειάζεται βέβαια να συμπληρώσουμε πως ο εν λόγω τύπος πρώην αριστερού και δεν αποτελεί έκπληξη, δηλώνει και νεοφιλελεύθερος στην οικονομία, προσευχόμενος για την εξαφάνιση του κράτους και την αντικατάσταση ακόμα και του στοιχειοδέστερου κρατικού ελέγχου από το αόρατο χέρι της αγοράς. Ένας ακόμη όχι τόσο απροσδόκητος σύμμαχος του συμφύρματος ακροδεξιάς νεοφιλελευθερισμού είναι δυστυχώς το Κινάλ. Το κακορίζικο κόμμα, σκιά σήμερα του πάλε ποτέ κρατεού Πασόκ, που συμμετέχει ενεργά στην εκ νέου ανάδυση μιας κληρονομικής δημοκρατίας. Τακτικιστικές μανούβρες που οδηγούν εν τέλει στον ετεροκαθορισμό του και βέβαια ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών αντισύριζα θυμός του. Αναπόφευκτα, αυτά το οδηγούν σε ένα βέρτιγκο στρατηγικής και το οδηγούν σε μια νέα ταυτότητα. Μια νέα ταυτότητα που πολύ απέχει βεβαίως από τον προοδευτισμό. Το Κινάλ διαγωνίζεται με τη Νέα Δημοκρατία στην αντισύριζα ΑΤΑΚΑ, στην αντισύριζα κορώνα, αρνούμε να αντιληφθεί πως ο αντιτσιπρισμός ουδόλως βεβαίως συνιστά πολιτική στάση.
Πολλές φορές μάλιστα φαίνεται να την ξεπερνάει τη Νέα Δημοκρατία και ας μην έχει το ίδιο πολιτικό ένομο συμφέρον με αυτήν. Πάρτε για παράδειγμα το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα και αύριο θα κλείσει στη Βουλή για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία μάλλον θα το ψηφίσει. Και καλά θα κάνει. Ενώ το Κινάλ διακηρύσει πως θα πει όχι. Ένας αφόρητος μαξιμαλισμός, ένας αφόρητος μικρομεγαλισμός και βεβαίως μια ανευθυνότητα. Επιπλέον η ηγεσία του τώρα τελευταία εμφορήθηκε από το άκρητο και ανιστόρητο μίσος για τις ιδέες της αριστεράς. Πρώτη αποκάλεσε πρόσφατα τον Τσίπρα τη χοροδιώχτη νεοκομμουνιστή. Αυτή είπε έλεος και αναρωτήθηκε αν είναι προοδευτικός ο υποστηρικτής του Μαδούρο και των ισχυρών. Αυτή κάλεσε σε πολιτικό τζιχάντ, λέγοντας συμφατικά «έχουμε πόλεμο με τον Τσίπρα και την παρέα του». Δυστυχώς, το Κινάλ, παρά την εξαέρωσή του, εξαιτίας της σχεδόν πλήρους ταύτισης με τη Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να έγινε σοφότερο. Έκανε και κάνει πως δεν βλέπει τις εκλεκτικές συγγένειες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ανάμεσα στο ίδιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα, ο απόλυτος αχταρμάς θέσεων, στάσεων και απόψεων, ακόμα και σε κομβικές, εξόφθαλμα και ακαταφανώς προοδευτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Όπως βεβαίως στην κορονίδα, στο μείζον θέμα του Μακεδονικού και της Συμφωνίας των Πρεσπών, που εδώ ο καθένας μας δεν έκρινε τη στάση του σύμφωνα με την επίλυση ενός εθνικού άγους που 30 χρόνια σέρνουμε με όλες τις ζημίες που έχει προκαλέσει στο εθνικό συμφέρον, αλλά ήταν ένα θέμα εξόχως ταυτωτικό που καθόρισε τον καθένα και την κάθε μια μας. Και πρέπει να πω εδώ, αγαπητέ Δημήτρη, ότι επικοινωνιακά πρέπει να φροντίσουμε με πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό τρόπο να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες τα άμεσα θετικά αποτελέσματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζουν ότι την περασμένη εβδομάδα, και αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Πρεσπών, η γειτονική μας χώρα απαλήφθη από τα βιβλία, τα μαθητικά και από τα συγγράμματα, απαλήφθη κάθε αναφορά ιστορική στην αρχαία Μακεδονία, αναγνωρίζοντας αυτό που επιβάλλει η Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η αρχαία Μακεδονία, τα σύμβολα της πολιτιστικής κληρονομιάς εκείνης, ο Μεγαλέξανδρος και ο Βουκεφάλας, η Βεργίνα και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται σε εκείνη την εποχή, είναι υπόθεση της ιστορίας και της κληρονομιάς της ελληνικής. Αυτό όλο, γιατί θυμίζω ότι η αναφορά στην κλεμμένη αρχαία δική μας κληρονομιά ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα αλλητρωτισμού στα οποία αναφέρονταν 30 χρόνια τώρα οποιοδήποτε διαφωνούσε με όποια σχέση με την βόρεια γειτόνισά μας χώρα. Τώρα που αυτό επετεύχθη και μονομερώς επιβάλλεται στα βιβλία, δεν είναι από τα ζητήματα τα οποία η μειχτή επιτροπή, η οποία προβλέπεται επίσης από τη Συμφωνία, πρόκειται να αναθεωρήσει, προκειμένου τα σχολικά βιβλία των δύο χωρών να ξεπεράσουν αναφορές οι οποίες δημιουργούν ζητήματα στην επανασυμφιλίωση των δύο χωρών, των δύο κοινωνιών. Μονομερώς, τώρα, την περασμένη εβδομάδα, αυτή η υπόθεση κλείνει υπέρ των δικών μας απόψεων. Αυτό κάνουν πως δεν το βλέπουν όλοι όσοι κατακρίνουν τη Συμφωνία των Πρεσπών ως προδοτική και μειοδοτική. Όπως επίσης τα νομοσχέδια που πέρασαν από τη Βουλή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Όπως στη μέρημνα της κυβέρνησης για την άβληση των ανισοτήτων, σ' όφελος των πιο αδυνάτων. Όπως τις δράσεις της κυβέρνησης για την επαναρρύθμιση αγοράς εργασίας. Όπως τη συζήτηση για την αναγκαιότητα δημοσίων παρεμβάσεων που θα αυξάνουν τον κοινωνικό μισθό. Όπως τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου η φόφη γεννηματά στο ζήτημα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας βρήκε να δηλώσει μόνο πως οι Έλληνες κληρικοί είναι τα θύματα των κομματικών σκοπιμοτήτων του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως να καταψηφίζει το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τους, του κυρίου Λοβέρδου, στη Βουλή, να καταψηφίσει το άρθρο 3. Κοντολογής, το Κινάλ αντιστάθηκε σε κάθε ευκαιρία, όπου ο πραγματικός προοδευτισμός, όπως και ο πολιτικός φιλελευθερισμός του καθενός μας, είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί. Επέλεγε κάθε φορά να κοιτάει το δάχτυλο και όχι ό,τι το δάχτυλο έδειχνε. Η δε απουσία του, απουσία θέσεων, λόγου, συνέπειας, ήταν εκοφαντική. Ξεχνά όμως το Κινάλ πως πολιτική με το θυμικό δεν γίνεται. Αν σκεφτόταν έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα τέλη της δεκαετίας του 70 και δεν ενσωμάτωνε λόγω χολής τους παλιούς κεντρώους, αν δεν ενσωμάτωνε τους παλιούς αριστερούς, το ΠΑΣΟΚ θα είχε παραμείνει στο 13% των εκλογών του 1974.
Απ' την άλλη, οι ηγεσίγεδες στελέχη του Κινάλ προσπαθούν να θολώσουν οποιαδήποτε κουβέντα για προοδευτικές συγκλήσεις, μιλώντας και ξαναμιλώντας για το πραγματικά τοξικό καμένο. Ένα καμένο που ευτυχώς όμως δεν υπάρχει πια. Και ας ήταν για όλους όσοι αντιμάχονται τη συγκρότηση της νέας προοδευτικής παράταξης μία κάποια λύση. Και ας κάνουν πως ξεχνούν το πρόσφατο παρελθόν τους. Γιατί στο Κινάλ βολικά ξεχνούν πως συγκυβέρνησαν με ακροδεξιούς, μάλιστα απενοχοποιώντας τους στην πρώτη εκείνη φάση. Συγκυβέρνησαν και με Καρατζαφέρη και Πλεύρη και με Γεωργιάδη και Βορύδη. Και φαίνεται ότι έμειναν τόσο ευχαριστημένοι που μέρος της ηγεσίας τους δεν κρύβει τη χαρά του για την παλινόρθωση της ανίερης αυτής συμμαχίας. Επίσης φαίνεται πως όσοι από το Κινάλ δεν βρίσκουν καμιά συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν συνεχώς λάθη λογικής. Θεωρούν, ας πούμε, πως η χώρα ήταν κανονική πριν από την πρώτη εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος. Η χρεοκοπία ήρθε πολύ πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε επειδή ο ελληνικός καπιταλισμός είναι παρασιτικός και το παραγωγικό μας μοντέλο στην καλύτερη περίπτωση αδύναμο. Η χρεοκοπία ήρθε επειδή ο πελατειασμός υπήρξε κυρίαρχη ιδεολογία με διακομματική απήχηση και η διαφθορά ήταν ενδημική. Ήρθε επειδή υπάρχει πρόβλημα παιδείας, αντιευρωπαϊσμός, εθνικοί μύθοι και φαντασιώσεις που είναι ταμπού να αγγίξεις. Ήρθε επειδή πάντα κάποιοι εκλεκτοί απολάμβαναν ασυλίας, επειδή ανισότητες ήταν υπαρκτές και εμφανείς. Ήρθε επειδή το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, ανορθολογικό και αναποτελεσματικό και το κράτος κομματικά εργαλειοποιημένο. Τι γίνεται σήμερα όμως? Μαζί με τους παραπάνω, ένας φαιός μηχανισμός προπαγάνδας μας καλεί να ψηφίσουμε Μητσοτάκη για να φύγει ο Τσίπρας. Αναπόφευκτα, στη κοινοβουλευτική δημοκρατία, προφανώς την ώρα των εκλογών, όλοι και όλα έρχονται σε σύγκριση. Επιπροσθέτως, στη κοινοβουλευτική δημοκρατία, η ψήφος την ώρα των εκλογών, μεταξύ άλλων, έχει και ιδεολογικό περιεχόμενο. Το σλόγγαν «Μητσοτάκης για να φύγει ο Τσίπρας», για αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν, είναι εξαιρετικά αδύναμο και δεν παρακινεί στην καταψήφιση της σημερινής κυβέρνησης αριστεράς υπέρ ενός κόμματος της κεντροδεξιάς, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ με τις πρωτοβουλίες του τίνει να συμπεριλάβει ολόκληρη την υγιή κεντροαριστερά, η δε Νέα Δημοκρατία μεταβάλλεται ταχύτατα, δίχως ίχνος ενοχής, σε ένα σκληρά δεξιό εθνικολαϊκιστικό κόμμα. Η συμπίκνωση του σλόγγαν «Μητσοτάκης για να φύγει ο Τσίπρας» τίνει να αποκτά για όλους τους προηγούμενους μεταφυσική υπόσταση. Ζητούν την ενίσχυση του Μητσοτάκη όχι εξαιτίας των προγραμματικών θέσεων του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, όχι γιατί έχει αποδείξει ότι θα είναι καλύτερος ως πρωθυπουργός ή ως τώρα κοινοβουλευτική, υπουργική και προοδευτική του και προεδρική του, με συγχωρείτε, παρουσία, κάθε άλλο παρασυνηγορούν για κάτι τέτοιο, αλλά γιατί δήθεν τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καλύτερα από ό,τι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι όμως έτσι. Και αυτό το ξέρουμε και το ξέρουν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες που καλούνται να αντιληφθούν και να αφυπνιστούν παρά τα όποια παράπονα, τις επιφυλάξεις, την καχυποψία, την απογοήτευση έχουν με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περίμεναν κάτι άλλο πιθανώς. Όμως πρέπει να αντιληφθούν οι προοδευτικοί Έλληνες πολίτες ότι αυτά που διακυβεύονται σε επερχόμενες εκλογές και στις τοπικές, στις ευρωεκλογές κατεξοχήν, γιατί η Ευρώπη ξαναγράφεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο και εκεί θα πρέπει να αντιληφθούμε τα μηνύματα που έρχονται από τις προοδευτικές δυνάμεις Ευρώπης, που έστω καθυστερημένα αντιλήφθηκαν ότι είναι μονόδρομος η συμπόρευσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την ακροδεξιά διολίσθηση της ευρωπαϊκής δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, που έχει πια αγκαλιάσει και έχει υιοθετήσει και τη ρητορική και την ατζέντα της ακροδεξιάς, αλλά και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, ότι είναι κρίσιμο και καθοριστικό να μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ.